αυτό για μένα είναι καταστροφή. Με έχει βγάλει εκτός προγράμματος. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έχουμε μία σοβαρή στήριξη, δεν ξέρω πού θα με οδηγήσει. Θα είναι το μεγάλο στοίχημα πόσες επιχειρήσεις θα αντέξουν όλη αυτή την παρατεταμένη ανομβρία, το κλείσιμο της αγοράς, και πραγματικά θα αντέξουν και θα μπορέσουν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις. Από οικονομικής άποψης είναι η απόλυτη καταστροφή, όπως είπα και πριν. Είναι σαν να λέμε ότι το εμπόριο και το επιχειρήν βρίσκεται στην εντατική, διασωληνωμένο και χωρίς καμία ελπίδα σωτηρίας. Στον χώρο που βλέπουμε εδώ, που στεγάζεται αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση ένδυσης, ήτανε κάποτε μια καφετέρια, μάλιστα πολυσύχναστη στην πόλη της Καβάλας, που αναγκάστηκε λόγω των δεδομένων και των συνεχόμενων, αν θέλετε, lockdown και της πανδημίας, να βάλει λουκέτο. Αυτό που με όθησε εμένα να πάρω την απόφαση και με βοήθησε μάλλον να πάρω την απόφαση ήταν το πρώτο lockdown στις 13 του Μάρτη του 2020. Εκεί μπήκα σε μια διαδικασία να ανασκουμπωθώ, να τα δω τα πράγματα λίγο έτσι με γυμνό μάτι, παραμερίζοντας τους συναισθηματισμούς, γιατί είναι γεγονός ότι στο επιχειρήν δεν σηκώνει συναισθηματισμούς, και να πάρω την απόφασή μου. Και ήταν όντως αμετάκλητη, πρόωρη μεν, αλλά με την εξέλιξη των γεγονότων αποθήκθηκε ότι ήταν προφητική. Έγινε το δεύτερο lockdown και αναγκαστικά δεν μπορούσε να συντηρηθεί ένα μαγαζί, γιατί στην ουσία το πληρώναμε 18 μήνες. Βέβαια, προς τιμήν του ιδιοκτήτη του, μας βοήθησε να το κρατήσουμε χωρίς να παίρνει ενίκεια ο άνθρωπος, αλλά τελικά θα ήταν επιζήμιο και για εκείνον και για μας. Οπότε πήραμε την απόφαση να το αφήσουμε, να αποδεσμευτούμε. Είχαμε και κάποια σχέδια για το μέλλον και για καινούργιους χώρους, για καινούργια πράγματα. Προς το παρόν μένουμε στάσιμοι μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Από τις 7 του μήνα είμαι για δεύτερη φορά σε lockdown με διαταγή από το κράτος. Τώρα έρχεται αυτή η κατάσταση και μας πάει πάλι πίσω από το μηδέν. Ο τζίρος είναι μηδενικός. Και περίμενα κι εγώ, από τη στιγμή που είμαι κλειστή με εντολή κράτους, να πάρω κάποια αποζημίωση, όπως είχαμε πάρει και το Μάρτιο, έστω και εκείνα τα 800 ευρώ, που ναι μεν δεν ήταν κανένα ποσό που μπορούσε να καλύψει κάποιες ανάγκες, αλλά τουλάχιστον μπορούσαμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Καλούμε σε μία εβδομάδα από τώρα να πληρώσω τις υποχρεώσεις του μήνα. Λογαριασμούς, ασφαλιστικές εισφορές, ενίκιο και σύνολα τα άλλα δεν είμαστε καν οι νέοι επαγγελματίες που κάναμε έναρξη το 2020, ούτε σε μία βοήθεια αυτή των 800, των 600 ευρώ, στο οποίο κράτος εγώ πρέπει να είμαι εντάξει στις εισφορές μου απέναντί του. Ήδη, όλο αυτό το διάστημα αυτών των ημερών που είμαι κλειστά, δέχομαι μηνύματα, δέχομαι κάτω από την πόρτα μου κάθε πρωί που θα έρθω, βρίσκω διάφορους λογαριασμούς που ήδη αρχίζουν λίγουν και το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχει ήδη μία πολύ απεσιόδοξη εικόνα ότι περίπου μία στις 5 επιχειρήσεις θα δυσκολευτεί να ανοίξει. Και αυτό μάλιστα το ποσοστό για ορισμένους κλάδους, όπως η εστίαση για παράδειγμα, πέφτει στο 1:3. Αυτό σημαίνει ότι ένα 20% ή ένα 30% θα δυνατεί να ανοίξει την επόμενη μέρα. Ή αν θα ανοίξει, θα είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δεν θα αντέξει να ανταπεξέλθει. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις από τον Μάρτιο, όπου και πάρα πολλά προϊόντα έχουν μείνει αδιάθετα από τη σεζόν την οποία είχε περάσει. Και ήρθε λοιπόν και η δεύτερη φορά, όπου πάλι προϊόντα τα οποία ήταν χειμερινά και μάλιστα σε ένα μήνα, τον Νοέμβριο, που είναι ο κατεξοχήν εκτοσιακός μήνας με το 15ήμερο το εκτοσιακό, αλλά και με την Black Friday, που είναι τα τελευταία χρόνια μία μέρα η οποία γίνεται ένα σεβαστός τζίρος στα καταστήματά μας. Ήρθε σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ακόμα και ότι όταν θα ανοίξουμε, όταν πάρθει η απόφαση για την άρση του lockdown, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα είναι μέσα στο Δεκέμβριο, δεν ξέρουμε κατά πόσο και πώς θα συμπεριφερθεί το καταναλωτικό κοινό όσον αφορά τις αγοραστικές του συνήθειες, οι οποίες βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχουν αλλάξει. Έχουν μετατοπιστεί τόσο
σε ηλεκτρονικά καταστήματα, όσο και σε καταστήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το στεγασμένο φυσικό κατάστημα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βγουν οι επιχειρήσεις αλόβητες από αυτή την οικονομική καταστροφή που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Και πιστέψτε με πως θύματα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν. Θύματα αποτελούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ή αναμένουν την άρση του lockdown για να επανεκκινήσουν τα καταστήματά τους, γιατί και αυτές δεν βγαίνουν αλόβητες, άσχετα από το γεγονός ότι επαναδραστηριοποιούνται, επανεκκινούν. Και όταν θα ανοίξουν αυτά τα μαγαζιά, θα βρουν έναν όγκο υποχρεώσεων, ενώ τα ταμεία τους θα είναι στο μηδέν.